πεις βλακίες, ούτε στον παπά να μην το πεις. Η λέξη που σου ταιριάζει είναι βιασής. Βιασής παιδιών που τα πήδαγες όταν ήταν 10 χρονών. Εκεί στη Θεσσαλονίκη το 98, μόλις διορίστηκε σχολείο ιδιωτικό. Κάπως ξεκίνησε ιστορία, άρχισε στο έργο σου το 2003. Με συντάξει αγίος καθηγητής, στα διαλύματα όμως μ' αγοράκια ήθελες να τη βρεις. Τα φέρνες κοντά σου, δίθεν κάτι να τους πεις. Τα έρπαζες μες ντουαλέτα, τα δένες, τα βίαζες και τρέχεις να κρυφτείς. Τα πλούσες πως αν κάτι μαζευτεί τότε θα πεθάνουν. Τα καημένα υπάρχουσαν, δεν είχαν και τι να κάνουν. Έπιασε δεύτερη δουλειά μετά από καιρό. Το πρωί καθηγητή, το βράδυ έκανε στο χειρουργό. Όχι σε νοσοκομείο, στο σπίτι σου φυσικά. Έμενε στο κέντρο που σύγναζαν παιδιά. Σαββατόβραδο η ώρα 9. Έβγαινε για ψάρεμα στη γύρω γειτονιά. Με μαύρο τσιπάκι και ψεύτικες πινακίδες. Παραπλανούσες τα παιδάκια, τους έλεγες ότι τους γονείς να πεθάνουν είδες. Κι έτσι τα αθώα έμπαιναν μέσα στα μάξι. Με δάκρυα στα μάτια ήθελαν να τους δουν, τους έλεγες εντάξει. Τα ανέβαζες στο σπίτι σου, δίδε να τα ηρεμήσεις. Μα εσένα ο στόχος σου ήταν να τα υπνοτήσεις. Θέλες να έχεις από τα παιδιά ενθύμιο το δεξί τους χέρι. Γι' αυτό το κόβες πρώτο ή με τον μπαλτά ή και με το μαχαίρι. Ο χρόνος περνούσε. Εσύ έβγαζες τα όργανα σιγά σιγά και τα τοποθετούσες στην κατάψυξη πολύ προσεκτικά. Στο σχολείο με καθηγητές είχες τα λαβέρια. Έκανα το ίδιο, κάνα τα ανταλλαγές. Τους έδινες τα όργανα σου, έδινα κομμένα χέρια. Βρώμικα κυκλώματα και βρώμικα παιχνίδια. Όμως σε κάθε παρέα υπάρχουν και φίδια. Σε αυτή την περίπτωση ήσουν εσύ, καθώς σου έδωσες μπάτσους και μπήκαν φυλακή. Εσύ όμως δεν συνελήφθης ποτέ, συνέχισες το έργο σου και μετά από καιρό επέλεξες το τέλος σου. Κάπου σαν μέσα του 7 πήρξες από το μπαλκόνι μαζί με τα χέρια, τα όργανα και τα σώματα των παιδιών που είχε σκοτώσει τόσο βία και τόσο βασανιστικά. Και επιτέλους τελείωσες.